στη Δευτέρα Λυκείου συναντάμε δύο διαφορετικά είδη κινήσεων, την καμπυλόγραμμη κίνηση και την ομαλή κυκλική κίνηση. Στην καμπυλόγραμμη κίνηση έχουμε μία σύνθεση κινήσεων, δηλαδή έχουμε τόσο ελεύθερη πτώση, όπως είναι αυτό που λέτε, όσο και μία ευθύγραμμη κίνηση, που πηγαίνει ευθεία. Άρα, στην ουσία, η σύνθεση αυτών των κινήσεων που κάνει την καμπυλόγραμμη κίνηση. Όπου σε αυτή την κίνηση αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εξηγεί το εξής, η αρχή παλιμίας των κινήσεων. Δηλαδή ότι η θέση του κινητού καθορίζεται αν το κινητό εκτελέσει αυτές τις κινήσεις ανεξάρτητα, διαδοτικά και στον ίδιο χρόνο. Τώρα, αν παρατηρήσετε το σχήμα που έχω εδώ, που έχω μια μπάλα που την ρίχνω από κάποιο ύψος H, θα παρατηρήσετε ότι στην ουσία έχω δύο άξονες, τον άξονα Χ, τον οριζόντιο, και τον άξονα Ψ, τον κάθετο. Άρα θα πάρουμε και τύπους για τον κάθε άξονα. Στην ουσία, με τον άξονα Χ έχουμε την ταχύτητα ΒΧ που φέρνει η μπάλα, η οποία είναι η ΒΜ0, στα πιο πολλά προβλήματα την βλέπουμε έτσι, και φυσικά το πόσο μακριά θα φτάσει η μπάλα όταν την πετάξω, έτσι. Άρα βγαίνει το βελληνικές που λέμε, το Χ είναι ΒΜ0 επί τα. Σε κάποια προβλήματα μπορεί να είναι και D, distance, έτσι. Τώρα, στον άξονα Ψ, τον κάθετο, έχουμε την ταχύτητα ΒΨ, η οποία βγαίνει από το J επί τα, όπου το J είναι το gravity, και λογικό είναι αυτό, γιατί όταν αφήνουμε ένα αντικείμενο να πέσει, είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας που είναι πάνω. Και φυσικά το ύψος του, το high ή ψ, μπορεί να το δούμε σε κάποια προβλήματα, το οποίο βγαίνει από τον μαθηματικό τύπο H ίσον 1 δεύτερο, J τα τετράγωνα. Τώρα, την ολική ταχύτητα, αν μου τη θέσει κάποιο πρόβλημα, όπως λέτε και εδώ πέρα, θα πάρω και θα βγω θεώρημα για να την βρω. Έτσι. Β' ολικό τετράγωνο είναι Β' τετράγωνο ή Β' τετράγωνο, αν θέλετε, συν Β' τετράγωνο. Και η φακτομέρεια της γωνίας που σχηματίζουν είναι το πηλίκο των δύο ταχυτήτων. Αν μου ζητάει και την κλίση τη γωνία. Έτσι. Τώρα, στην ομαλή κυκλική κίνηση, αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Ότι έχουμε ταχύτητα και γραμμική και γωνιακή. Δύο ταχύτητες λοιπόν. Στη γραμμική ταχύτητα το μέτρο της είναι αυτό που μένει πάντα σταθερό, αλλά φυσικά η κατεύθυνση αλλάζει συνέχεια. Έτσι, όπως θα δούμε γύρω-γύρω. Τώρα, η γραμμική ταχύτητα βγαίνει αν διαιρέσουμε το space για το time, την απόσταση για το χρόνο. Αν κάνουμε μια πλήρη περιστροφή, έτσι, τότε είναι 2πi, γιατί τόσο είναι το μήκος του κύκλου, 2πi, δια τάφ, όπου τάφ είναι η περίοδος. Τώρα, η γωνιακή ταχύτητα είναι το πηλίκο της γωνίας F, η ωμέγα, τέλος πάντων ωμέγα είναι η γωνιακή ταχύτητα, F δια τάφ. Και αν μιλάμε για ένα πλήρη κύκλο, τότε είναι 2πi, έτσι, που είναι ο πλήρης κύκλου, 360 μοίρες δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, δια τάφ κεφαλαίου που είναι η περίοδος. Οι μονάδες μέτρησης της γραμμικής είναι μέτρα ανασηκών, όπως θυμόμαστε και από την πρώτη Λυκείου, ενώ της γωνιακής είναι ακτίνη ανασηκών, τεράντα ανασηκών. Τώρα, ένα άλλο μέγεθος που συναντάμε στην ομαλή κίνηση είναι κεντρομόλος δύναμη. Είναι δύναμη που τραβάει προς το κέντρο. Είναι δύναμη που βλέπω, αν έχετε δει στο Luthan Park, κάποια που πηγαίνει γύρω-γύρω με δύναμη, αλλά στην ουσία δεν φεύγουμε μακριά εμείς, γιατί το σκηνή μας κρατάει, μας τραβάει προς το κέντρο. Η δύναμη κεντρομόλος είναι μάζα επί τάξη κεντρομόλου. Ο οποίος τάξη κεντρομόλος είναι β τετράγωνο προς R. Όπου β είναι η γραμμική ταχύτητα που είμαι πριν και το R είναι η ακτίνα του κύκλου. Άρα η κεντρομόλος λοιπόν δύναμη που είναι πολύ σημαντική είναι μη β τετράγωνο προς R. Και επειδή είναι δύναμη τη μετράμε σε νιούτον. Τέλος, να θυμίσουμε λίγο για τη συχνότητα και την περίοδο. Όταν λέμε συχνότητα, εννοούμε τον αριθμό κάποιων επαναλήψεων, κάποιου φαινομένου στη μονάδα του χρόνου, άρα είναι number via time, δηλαδή πόσο συχνά γίνεται κάτι, number via time, και το μετράμε σε hertz, ενώ η περίοδος είναι το ακριβώς αντίθετο της συχνότητας, 1 via f, και το μετράμε σε second. Η περίοδος ουσία είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει μία φορά ένα φαινόμενο. Για παράδειγμα, πόσες ώρες χρειάζεται η γη να γυρίζει γύρω από τον αξονά τη, γύρω από τον ήλιο. Είναι ένα φαινόμενο δηλαδή, πόσες μέρες, πόσες ώρες, πόσο χρόνο χρειάζεται με λίγα λόγια για να γίνει ένα φαινόμενο μία πλήρη φορά.